Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γεια χαρά σε όλους τους φίλους της εκπομπής μας, στους τηλεθεατές του Start και στους πολλούς επισκέπτες του νησιού μας, όπου αγαπάτε και εσείς την Κέρκυρα όσο την αγαπάμε και εμείς. Να πω ότι όλοι συμμεριζόμαστε από κοινού τον πόνο, έτσι, τον πόνο που νιώθουμε για το κάψιμο της Κέρκυρας, το οποίο η τηλεόραση του Start το ανέδειξε και πανελλήνια με πολλές λεπτομέρειες, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η εκπομπή ζωή οικολογικά δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αν μου επιτρέψετε μόνο να κάνω έτσι μία σκέψη, να πω ότι επειδή το θέμα το περιβαλλοντικό είναι αποδεδειγμένα πια άμεσα κοινωνικό, θα πρέπει αφενός η νομοθεσία να επανεξεταστεί, να είναι ίσως πιο, δεν ξέρω, πιο αυστηρή, αλλά πιο λεπτομερής, να εξετάσει πιο πολύ το θέμα του περιβάλλοντος και της κοινωνικής προέκτασης που έχει. Και θεωρώ, και σαν μια πρόταση να το βάλουμε, να το μελετήσουμε, γιατί να μην δημιουργηθεί επιτέλους μια προέκταση της αστυνομίας που να αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι φωτιές οι οποίες γίνονται ως εμπρισμός να μπορούν να αστυνομευθούν καλύτερα για την προστασία όλων μας. Λοιπόν, ας βάλουμε εδώ μια ανατελεία. Όλοι εσείς οι επισκέπτες του νησιού μας ξέρω πολύ καλά ότι συμμερίζεστε τον πόνο μας, διότι ακριβώς έρχεστε εδώ στην Κέρκυρα για το φυσικό της περιβάλλον, το οποίο συνυπάρχει με την ιστορία και το δομημένο της περιβάλλον. Λοιπόν, και απλά θέλω να δώσω το μήνυμα ότι εμείς εδώ στην Κέρκυρα που αγαπάμε το νησί, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, δεν το βάζουμε κάτω. Προσπαθούσαμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την σωτηρία του περιβάλλοντος και την αναβάθμισή του. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σήμερα θέλω να δώσω μια, παρόλο που είπαμε να μιλήσουμε για τον αγροτουρισμό, έτσι, τι αγροτουρισμό να μιλήσουμε τώρα που με τόσα στρέμματα καμένα, το αφήνουμε για μια άλλη εκπομπή για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, να δώσουμε ένα μήνυμα όμως ότι εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς το σκοπό αυτό, προς τη σωτηρία και την αναβάθμιση του κερκυραϊκού περιβάλλοντος. Και έχω την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας και πάλι η κυρία Δαγλή Ανδρομάχη, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που προφανώς όλοι τη γνωρίζετε με την ιδιότητα σε αυτή, αλλά και οι τηλεθεατές, οι ακροατές της εκπομπής μας την θυμούνται πέρσι που ήταν και Γενική Γραμματέας του Δήμου Κερκυραίων, που κάναμε κάποιες εκπομπές εδώ μαζί για την περίπτωση που με τη βοήθειά της και τη συμβολή της αφαιρέθηκαν τρεις πολύ μεγάλες αυθαίρετες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ήταν σε πολύ λίγα μέτρα από τα δημοτικά σχολεία εδώ στην πόλη της Κέρκυρας. Κυρία Δαγλή, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Φαναριώτη, και στους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε. Αυτό που έχουμε να αναδείξουμε σήμερα με την κυρία Δαγλή είναι τρία πολύ σημαντικά θέματα. Θα μείνουμε όμως μόνο στο ένα, μια εισήγηση που ήδη έκανε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, πολύ ενδιαφέρουσα, την οποία θα προσπαθήσουμε με λίγα, έτσι, το λίγο χρόνο αυτό που μας μένει στην εκπομπή μας να το εξηγήσουμε. Ένα λοιπόν είναι το οποίο εγώ έτσι έχω χαρεί ιδιαίτερα για την επισφράγηση της περίπτωσης με το οικοσύστημα της λίμνης Αντινιώτη που είναι Natura 2000, όπου έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες οικοπεδοποίησης με μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία δεν δένουν με το καθεστώς προστασία της. Με κάποιες ενέργειες που έγιναν, έχουμε πια την διαβεβαίωση από το Υπουργείο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ρητή και καταφαντική. Έχουμε τη διαβεβαίωση από την Υπουργό, την πρώην, την κυρία Μπυρμπίλη, αλλά και απορρίφθηκε και το μεγάλο συγκρότημα, το οποίο ήταν να γίνει στην εν λόγω περιοχή. Απαράδεκτο πράγμα, σε μια περιοχή η οποία έχει κηρυχτεί η Natura, να θέλουν να γίνουν τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Είμαστε χαρούμενοι που ο Υπουργός είχε εισακούσει όλο αυτό τον προβληματισμό μας, κατανοούσε βέβαια και τα πράγματα περισσότερο
περισσότερο, διότι γνωρίζουμε ότι είχε οικολογικές ευαισθησίες. Και μια και εμείς και στην Ομαρχιακή και εγώ προσωπικά έχω, νιώθω το ίδιο απέναντι στο περιβάλλον, ζούμε σε μια Κέρκυρα η οποία είναι ένα φανταστικό μέρος, ένα πράσινο μέρος, ένα καταπράσινο μέρος, και αυτό έπρεπε να το αναδεικνύουμε και στον τουρισμό μας. Δυστυχώς, βλέπετε, έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν και χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί, μας έχει πονέσει το γεγονός αυτό. Πρέπει, σίγουρα η κατάσταση δεν είναι καλή. Ναι, παρόλο λοιπόν που ακούγονται διάφορα κάθε τόσο ότι γίνονται νέες προσπάθειες για να περάσει αυτό το έργο, για να προωθηθεί, να εγκριθούν μελέτες. Έχουμε λοιπόν την διαβεβαίωση. Έχουμε τη διαβεβαίωση και έχουμε και την άρνηση. Έτσι. Και την άρνηση του να αποδεχτεί το συγκεκριμένο χτίσιμο της ξενοδοχειακής μονάδος στην εν λόγω περιοχή. Αισιοδοξία λοιπόν, παρά τις συγκυρίες της εποχής. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αισιοδοξία πράγματι. Και δύναμη να προχωρήσουμε. Έτσι, γιατί μας δίνει δύναμη να προχωράμε στον αγώνα. Έτσι, για να ζούμε. Λοιπόν, έτσι. Ένα άλλο που αφορά και το ότι. Που αφορά το βορειοανατολικό. Βορειοανατολικό, ακριβώς. Το κομμάτι της Κέρκυρας. Ο οποίο είναι ένα μεγάλο οικοσύστημα, το οποίο, όπως είχε πει και ο Μιχάλης Δεκλερής που το επισκέφτηκε, είναι ένα με την απέναντι αχτή της Αλβανίας. Αυτό ήθελα να σας τονίσω. Όχι μόνο και με την απέναντι πλευρά της Αλβανίας, του Βουδρωτού δηλαδή, είναι και με την Αντινιώτη που είπαμε πριν. Οπότε είναι ένα τεράστιο οικοσύστημα με τρία παραρτήματα, το οποίο είναι Αντινιώτη, το συγκεκριμένο σημείο του Ερημίτη και ο Βουδρωτός απέναντι. Είναι ένα τεράστιο πέρασμα, ας πούμε, από δημοτικών πουλιών, και γενικά υπάρχει μεγάλη χλωρίδα και πανίδα στην εν λόγω περιοχή, η οποία υπάρχουν και είναι και καταγεγραμμένη αυτή, διότι έχει κάνει την πτυχιακή της μία κοπελιά από την περιοχή του Δήμου Κασοπαίων, η κυρία Τσιριμιάγκου, και εκεί αναδεικνύονται όλα αυτά της χλωρίδας και της πανίδας. Να πούμε ότι εκτείνεται κατά μήκος της βορειοανατολικής πλευράς της Κέρκυρας από τη θέση Αυλάκη μέχρι και τον όρμο του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, είναι μία μεγάλη περιοχή. Στην ουσία μιλάμε για την περιοχή Ερημίτη, αλλά και τα παρεμφερή, τα γύρω-γύρω οικοσυστήματα. Το ένα από αυτά είναι μέσα στην Ατούρα, το Αντινιώτη. Για το οποίο ακριβώς στην προστασία του η κυρία Δαγλία έκανε μια πολύ καλή εισήγηση. Και σήμερα θα μείνουμε σε αυτό. Να κάνω μόνο μια παρένθεση ότι μέσα στο οικοσύστημα ανήκει και το Καπαρέλι, το οποίο είναι μια περιοχή που λόγω της έτσι φυσικής της είναι πολύ πλούσιο και κάποιους συμφέρει να γίνονται εκεί ιχθυοτροφία. Ιδιαίτερο φυσικού κάλους περιοχής, και εκεί είχαμε κάνει ενέργειες, αν θυμάστε καλά. Οπότε έχουμε και εκεί διαβεβαίωση ότι στο χωροταξικό για τα ιχθυοτροφία δεν από θα ό,τι είναι... μας είπαν από το Υπουργείο, αν και ακυρώθηκε η απόφαση την οποία είχαμε πάει εμείς ως οι κάτοικοι της περιοχής, με εμένα ως δικηγόρο και γραμματέα της Νομαρχιακής, στον κύριο Αποστολόπουλο, το διοικητή της αποκεντρωμένης, ο οποίος μας είχε ακυρώσει απόφαση προηγούμενη του κύριου Γεωργαλίδη. Είχε ακυρωθεί απόφαση η οποία το έθετε εκτός. Τότε είχε ακυρωθεί η απόφαση του κύριου Γεωργαλίδη, ο οποίος του έδινε το δικαίωμα. Και την ακύρωσε ο κύριος Αποστολόπουλος, ο διοικητής της αποκεντρωμένης. Προσέφυγε προς τον υπουργό, τον προηγούμενο, τον κύριο Διαμαντίδη, ο άνθρωπος που είχε το συμφέρον για τη συγκεκριμένη περιοχή να ανοίξει το ιχθυοτροφείο, και βέβαια ακύρωσε την απόφαση του Αποστολόπουλου, αλλά δηλαδή έχουμε πλέον τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι η εν λόγω περιοχή δεν θα χρησιμοποιηθεί ως ιχθυοτροφείο, διότι στο χάρτη τον οποίον μας έδειξαν δεν είναι πλέον η εν λόγω περιοχή ανάμεσα στα ιχθυοτροφεία τα οποία... Αφαιρείται λοιπόν το Καπαρέλι από και το πάει ίδιο το Υπουργείο, προς τον Νότο. Αφαιρείται από χωροταξικής άποψης για αυτή τη δραστηριότητα. Ακριβώς, πάει προς τον Νότο. Άλλο ένα αισιόδοξο μήνυμα που έτσι βοηθάει και καταστήνει και φόρους στους αγώνες των οικολογικών οργανώσεων. Γι' αυτό και πρέπει όλοι μαζί σε αυτά τα θέματα να είμαστε όσοι έτσι έχουμε τουλάχιστον ευαισθησίες περιβαλλοντικές που θα έπρεπε όλοι να τις έχουμε, γιατί δίνει άλλο νόημα και στη ζωή μας. Έτσι. Δίνει ένα ιδιαίτερο νόημα. Θα έπρεπε να προσπαθούμε να επιλύουμε αυτές τις καταστάσεις. Και πολύ περισσότερο οι κάτοικοι που είναι σε κάθε περιοχή πρέπει να μας ειδοποιούν, πρέπει να μας λένε το πρόβλημα της περιοχής τους, για να
μπορούμε κι εμείς, είτε οι πολιτικοί φορείς, είτε οι φορείς όπως είστε εσείς, περιβαλλοντικοί και όλοι, να διεκδικούμε σωστά πάντα. Αλλά ακριβώς έχει πολύ σημασία και χαίρομαι που το τονίσατε ότι ο κάτοικος κάθε περιοχής, ο οποίος είναι ο πρώτος αυτόπτης μάρτυρας μιας περιβαλλοντικής παράβασης, θα πρέπει να σταθεί για τα δικαιώματά του, γιατί το περιβάλλον... Βλέπουμε το κόψιμο της ελιάς που γίνεται από κάποιον συγχωριανό μας. Εμείς δεν είναι κακό να πάμε, να πούμε ότι πάει και την κουτσορεύει μέχρι τέρμα και δεν θα έχει ζωή αυτή η ελιά. Και να μην φοβόμαστε, γιατί πολλοί κόσμοι μας παίρνουν τηλέφωνο, αλλά 9 στους 10 ζητάνε να μην φανούν οι ίδιοι. Δυστυχώς. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και ζημιώνονται οι ίδιοι γι' αυτό. Εμείς οι ίδιοι. Και οι ίδιοι πρώτα αυτοί οι οποίοι είναι στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο αγώνας, βέβαια. Και κατ' επέκταση και ο τουρισμός μας. Δηλαδή είναι πολλοί οι φορείς που ζημιώνονται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μην φοβόσαστε να σταθείτε για τα δικαιώματά σας στα περιβαλλοντικά, ιδιαίτερα στην περιοχή που ζείτε. Και αφού κάνετε εσείς την καταγγελία, που λίγο πολύ θα βρείτε πώς γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία, τότε να ζητήσετε και συνδρομή των οικολογικών οργανώσεων, οι οποίες θα επισφραγίσουν την προσπάθειά σας και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος γι' αυτό. Πολλοί κόσμοι φοβάται, μήπως και εγώ, ξέρω, μήπως έχω αντίπεινα, μήπως κάποιος δημόσει μαζί μου κτλ. Δεν πρέπει να φοβόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν. Για να πάμε λίγο στην εισήγηση αυτή που κάνατε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους που τη στήριξαν, πράγματι. Στήριξαν όλοι. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι από εκεί απέδειξαν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι όλοι έχουν λίγο πολύ μέσα τους περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλοι. Ανεξαρτήτως. Και δεν κάθισε κανένας τους σε κανένα μικροπολιτικό ή μικροκομματικό. Άλλωστε ούτε και εγώ την έφερα έτσι. Την έφερα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν όλοι να αποδεχτούν με κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν. Και αυτό είναι πάντα προς όφελος. Γιατί είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, στις τροποποιήσεις. Αλλά πραγματικά όλοι στάθηκαν στο ύψος. Ήταν ένα από τα λίγα θέματα που σοβαρά που έχει περάσει έτσι ομόφωνα. Για να δούμε ακριβώς έτσι τι. Με επιγραμματικά τουλάχιστον τι έχετε προτείνει δηλαδή και τι πέρασε λοιπόν, τελικά. Καταρχήν να ξαναπούμε πάλι ότι είναι αυτή η περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα της Κέρκυρας. Από τη θέση Αυλάκη μέχρι τον όρμο του Αγίου Στεφάνου. Μιλάμε για 2.000 στρέμματα. Μια περιοχή 2.000 στραγμάτων. Εκ των οποίων τα 1.500 στρέμματα ανήκουν σε ιδιώτες και συγκεκριμένα σε δύο ιδιώτες. Στον εφοπλιστή Λεμό. Α, σε δύο ιδιώτες ανήκουν ναι, μόνο. Στον εφοπλιστή Λεμό και στον επιχειρηματικό. Του Παπαδημητρίου. Τα 500 περίπου, 489 για την ακρίβεια και μισό στρέμματα, ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Αυτή η περιοχή έχει κριθεί ως ιδιαίτερου απείρου φυσικού κάλους, έτσι αποκαλείται, και έχει τρία παράλληλα υγροτοπικά οικοσυστήματα. Δηλαδή, ποια είναι τα υγροτοπικά, οι λιμνούλες που είναι εκεί στην περιοχή, είναι η Άκολη, η Βρωμολίμνη, η Σαβούρα που είναι στο Αυλάκι. Και στη Σαβούρα είναι η περιοχή όπου έχει μόνιμη παρουσία το θηλαστικό Βίδρα. Μάλιστα, όπως και στην Αντινιώτη. Έτσι, ναι, αλλά εδώ αυτές τις ναι. Μάλιστα, Βίδρα Λούτρο-Λούτρο που τη λένε κιόλας. Θα μπορούσε να είναι και στην περιοχή Νατούρα, αλλά δεν έχει σημασία. Από καλύτερα πλευράς, που δεν είναι. Μερικές φορές είναι καλύτερα μερικές περιοχές να μείνει στην περιοχή Νατούρα. Διότι στην περιοχή Νατούρα σου δίνει και το δικαίωμα να χτίσεις έστω και περιορισμένα. Εδώ θέλαμε την απόλυτη προστασία. Μάλιστα, από πλευράς προστασίας νομικής, γνωρίζουμε ότι τα οικοσυστήματα προστατεύονται ακόμα και αν δεν είναι στην περιοχή Νατούρα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι νομίζουν, έτσι να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, νομίζουν ότι η Νατούρα είναι καθεστώς προστασίας. Δεν είναι καθεστώς νομικής προστασίας. Τα περιοχές που έχουν μπει στο δίκτυο Natura προστατεύονται ήδη νομικά ως οικοσυστήματα. Μπαίνουν για να μπουν σε μια διαδικασία αναβάθμισης και φυσικής προστασίας, όχι νομικής. Ναι. Επομένως και ο ερημίτης δεν χρειάζεται να μπει στην Natura, προστατεύεται. Όχι, δεν το ζητήσαμε, δεν ήθελαμε να το ζητήσουμε καν. Προστατεύεται πλήρως όμως. Δηλαδή ζητούσαμε να έρθει σαν. Το Ιόνιο Αρχιπέλαγο ζητούσε να έρθει σαν απολύτου προστασίας στη συγκεκριμένη περιοχή, ας πούμε.
Και για, νομίζω είναι και για τη χλωρίδα και για την πανίδα και για την ορνηθοπανίδα. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν και σπάνια αποδηματικά πουλιά και υδρόβια πτηνά στην εν λόγω περιοχή. Και υδρόβια πτηνά. Δηλαδή, και εγώ πραγματικά όταν διάβαζα και μελετούσα την πτυχιακή της κυρίας Τσιριμιάνκου, μιλάμε, ξετρελάθηκα, διότι έκανε μια πολύ καλή έρευνα και μάθαμε δύο πράγματα. Μάθαμε για και κατέγραψε το κατέγραψε, βεβαίως, βεβαίως. Τι περιέχουν, οπότε επισφαγίζεται. Και καλό είναι αυτή η πτυχιακή κάποια στιγμή να βγει σαν ένα βιβλίο, ας πούμε. Δεν ξέρω πόσο θα βοηθηθεί και το συγκεκριμένο κορίτσι, γιατί είναι μια νεαρή κοπέλα. Ή να δημοσιευτούν κομμάτια της εφημερίδας. Ναι, θα πρέπει λογικά, γιατί είναι μια αξιόλογη δουλειά. Πολύ αξιόλογη δουλειά. Μάλιστα. Και αυτά τα αποδημητικά πουλιά, ας πούμε, πηγαίνουν και απέναντι δυστυχώς, στην Αλβανία. Δεν σας έφερα αυτή τη στιγμή, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθω, ναι, θα φέρω για να σας δείξω και ποια πουλιά ακριβώς και τη χλωρίδα και πανίδα η οποία υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα, κάνουμε μια εκπομπή για την ανάλυση. Και αυτά είναι ένα σύστημα που πηγαίνει τώρα αποδημητικά, πάνε βουθρωτό, αντινιώτη και στην εν λόγω περιοχή, μένουν κάποιο χρόνο, είναι αποδημητικά. Η απόσταση, νομίζω, σε αυτό το σημείο με τα παράκτια της Αλβανίας φτάνει στα 4 μίλια. Δεν είναι μεγάλη. Είναι πολύ κοντά. Δεν μπορώ να σας πω πόσο είναι. Ναι, από κάποια σημεία βλέπουμε και τις πόλεις. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε κατανοείται, ας πούμε, πόσο άμεση σχέση υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά αυτή την εισήγηση, τι ακριβώς, δηλαδή, ποιο είναι το ζητούμενο και πώς αυτό θα... για να καταλάβουμε, δηλαδή, τι το καλό θα... Ναι, τι πετυχαίνουμε με αυτό. Στο σχέδιο της απόφασης ζητούσαμε, λέγαμε ότι μιλούσαμε για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και τέλτια. Μιλούσαμε για πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα, όμως, τι ζητάμε, εσείς θέλετε να μου πείτε. Μάλιστα, τα δύο λεπτά αυτά που έχουμε, λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό. Μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και ξανά πάλι εδώ. Ωραία. Ζητάμε να ξέρετε καταρχήν ότι πριν να ξεκινήσω αυτό ότι από το 2004 υπήρχε η περιοχή εκεί προσπαθούσε πάντα να μην οικοπεδοποιηθεί το εν λόγω οικοσύστημα. Λοιπόν, και όλη η κοινωνία εκεί πάνω συνέβαλε και με δημοτικές αποφάσεις να μπορούν να το κρατήσουν αυτό το σπάνιο οικοσύστημα, να και το κρατήσουν επιτυχώς, έτσι, ναι, γιατί είχαν βγει και αποφάσεις δημοτικές οι οποίες λέγανε όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει οικοπεδοποίηση και τέτοια. Και σας λέω, προσπάθησε πάρα πολύ η εν λόγω κοινωνία. Να το συγχαρούμε γενικά την τοπική κοινωνία, διότι που ανέκαθεν ήταν συνειδητά εκεί στην προστασία. Για όλα τα θέματα της περιοχής τους, έτσι. Οι πολιτιστικοί συλλόγοι της περιοχής μου έκανε εντύπωση στο λίγο χρονικό διάστημα που είμαι γραμματέας και έχω ενημέρωση ότι παλεύουν για όλη τους την περιοχή. Είτε αυτά λέγονται τα κάστρα τους, είτε λέγονται τα ιχθυοτροφία που πρόκειται να γίνουν. Τώρα το σύστημα αυτό ερημίτη. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ τους κατοίκους της Βόρειας Κέρκυρας και δύο του Δήμου Κασοπαίων. Μάλιστα. Για την ευαισθησία τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα από τους καπνούς και τις τάχτες, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα που μας δίνει σήμερα η κυρία Δαγλή. Πάμε λοιπόν σε ένα διαλυματάκι και μετά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα όσο πιο αισιόδοξα μπορούμε. Με την κυρία Δαγλή την Ανδρομάχη, Περιφερειακή Σύμβουλος και Γενική Γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, όπου... Να επαναλάβω, κυρία Δαγλή, ότι πέρσι που είσαστε Γενική Γραμματέας του Δήμου Κερκυραίων, με τη βοήθειά σας είχαμε πετύχει την αφαίρεση τριών μεγάλων κεραίων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ήταν αυθαίρετες. Και γι' αυτό το λόγο, και ήταν πολύ κοντά στο σχολείο, γι' αυτό το λόγο θέλαμε να πούμε. 200 βατ κεραίες δεν είναι καθόλου μικρό και λίγο και ασήμαντο θέμα να βρίσκονται μπροστά σε απόσταση πολύ μικρή από μικρά παιδιά. Γι' αυτό το λόγο. Αυτό θεωρείται μια μεγάλη κοινωνική επιτυχία που έγινε. Έχουν μείνει βέβαια τα φουγάρα στα οποία τις κρύβανε μέσα. Ναι, είναι ένα πολεοδομικό κομμάτι αυτό, οπτικό δηλαδή, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι... Θα πρέπει κάποια στιγμή να αφαιρεθούν και αυτά, γιατί είναι ατυχέστατο τώρα. Έτσι, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία εξασφαλίστηκε. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για το βορειοανατολικό κομμάτι της Κέρκυρας με τα απίθανα πολύ όμορφα οικοσυστήματά του, όπου είναι ένα με τα παράλια της Αλβανίας. Έτσι, ένα είναι και πολύ κοντά μάλιστα και τα αποδημητικά πουλιά πηγαίνουν από εδώ, από εκεί κινούνται
Έχουν βρει ένα πλήρες οικοσύστημα με τρία σημεία. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τώρα τι ακριβώς ήταν αυτή η εισήγηση που έκανε και που την αγκάλιασε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ποια θα είναι τα ωφέλη τελικά. Δηλαδή, και θα... τι ζήτησαμε εμείς. Δηλαδή, και... αυτά τα οποία σας είπα, σας εξήγησα στην αρχή, τώρα είναι το θέμα στο διατάφτα. Γιατί τι ζητάμε. Λοιπόν, σαν εισηγήτρια του επί του θέματος, ζήτησα το χαρακτηρισμό της περιοχής Ερημίτη, που εκτείνεται, όπως είπαμε και πριν, από τη Στέση Αυλάκη, Κάλανδρο, Αρταβάνη, μέχρι τον όμορμο του Αγίου Στεφάνου, συμπεριλαμβανομένης και της νησίδας Περιστέρα. Η νησίδα Περιστέρα είναι το λεγόμενο Καπαρέλι, έχει και αυτό το όνομα, έτσι. Ως σπάνιο οικοσύστημα και περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους, και να είναι βασικό στοιχείο της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός. Protected Natural Formation. Καταλαβαίνετε εσείς τουλάχιστον. Όπως είναι οι αμμοθήνες, όπως είναι μνημεία της φύσης που τα έχει χτίσει η φύση και είναι κατασκευασμένα κάπως. Ακριβώς αυτό ζητήσαμε. Αυτές που εξυπηρετούν το οικοσύστημα στη διαίωνισή του και την αξιοποίησή του. Και ζητάμε και την αξιοποίησή του σε πάρκο οικολογικού και περιπατητικού τουρισμού. Δηλαδή, τι ζητάμε. Να είναι το πιο ήπιο. Να μην είναι δηλαδή κάτι ξύλινο, να πάει μια γούρνα, να πιει κάποιο νερό, όπως θα περπατήσει μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, μόνο ήπια κατασκευή. Ξύλινη κατασκευή, όσο αρμόζει με το εν λόγω περιβάλλον. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ζητήσαμε όλες αυτές οι ενέργειές μας να δρομολογηθούν και να ολοκληρωθούν τόσο από τον Περιφερειάρχη μας εδώ, τον κύριο Σπύρου, αλλά όσο και τον διοικητή της αποκεντρωμένης, τον κύριο Αποστολόπουλο. Δηλαδή, αν πάει το θέμα, να αποχρωήσει και να υπογραφεί και από αυτούς. Ζητήσαμε όσον αφορά την έκταση των 500 περίπου, 489 σας είπα. Από το Υπουργείο, δηλαδή, στο Υπουργείο. Ζητάμε. Από τον Περιφερειάρχη. Δηλαδή. Ναι, από τον Περιφερειάρχη και από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης. Μάλιστα. Μετά τον Περιφερειάρχη να πάει στην αποκεντρωμένη να λυθεί και από εκεί οριστικά το πρόβλημα. Άρα δεν είναι θέμα Υπουργείου αυτό, είναι θέμα Περιφερειάρχη. Τους το δίνουμε για να τελειώνει και πιο σύντομα το θέμα. Κατανοούν και αυτοί την αξία της περιοχής. Λοιπόν, ένα τρίτο που ζητούσαμε είναι ότι όσον αφορά τα 500 περίπου στρέμματα που ανήκουν που είναι δημόσια έκταση. Λοιπόν, και η οποία βρίσκεται στην περιοχή Αρταβάνης Ερημίτη. Τη διαχείρισή του ζητάμε να την έχει η ΚΕΔ. Όμως εδώ είναι ένα πρόβλημα. Διότι ενώ μέχρι πρότινος η ΚΕΔ υπήρχε, τώρα θα καταργηθεί. Η χτηματική εταιρεία δημοσίου που δημοσίου. Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών ανήκει. Για λίγες μέρες, καταλαβαίνετε, μας δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα της καταργήσεως της ΚΕΔ. Η ΚΕΔ. Πάλι καλά. Θα δούμε. Όμως αυτό θα το προσπαθήσουμε να το προβλέψουμε, γιατί κάτι άλλο θα συσταθεί, κάποιο άλλο φορέα θα που θα καλύπτει και όλα αυτά τα δημόσια κτήματα. Το κατανοείτε αυτό. Ζητάμε να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπροθέσμου που αφορά τα εξαιρούμενα αξιοποίησης δημόσια κτήματα. Υπάρχουν και τα εξαιρούμενα και εμείς λέμε να το βάλετε αυτό εκεί. Για να μην τολμήσει κάποιος να πάμε στο θέμα της αξιοποίησης. Τώρα που είναι και εποχή με την οικονομική δυσκολία αυτό, που το κράτος προσπαθεί να δώσει φιλέτα για αξιοποίηση. Το κράτος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να τα αξιοποιήσει. Εμείς όμως πρέπει κάποια από αυτά τα κομμάτια τα οποία χρήζουν ιδιαίτερες προστασίες να τα προστατέψουμε. 500 στρέμματα, το κράτος έχει πάρα πολλά άλλα να αξιοποιήσει και πρέπει να αξιοποιηθούν κάποια. Δεν είπαμε όχι. Για όνομα του Θεού. Ναι. Δεύτερο, εμείς ζητήσαμε ότι να εκχωρηθεί στο Δήμο Κέρκυρας. Αυτό στο Δήμο Κέρκυρας και να μετατραπεί σε πάρκο αναψυχής, οικολογικού και περιπατητικού τουρισμού. Και ζητήσαμε ο φορέας διαχείρισης να είναι ένα νομικό πρόσωπο που να αποτελείται από τους ανθρώπους της περιοχής. Δηλαδή από τους τοπικούς συμβούλους οι οποίοι έχουν επιδείξει μέχρι τώρα πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή τους συμβούλους των Γημαρίων, Νησακίου, Σινιών, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κασόπης και τους Προέδρους των Πολιτιστικών Φορέων της περιοχής. Να, το είπαμε αυτό για να είναι όλο από την περιοχή αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το θέμα. Θυμάμαι ότι κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
το είχε, είχε στηρίξει αυτή την άποψη δηλαδή, για, για να παραμείνει ως οικολογικό πάρτο και ο πρώην δήμαρχος Κασιοπαίνου, ο κύριος Κατσαρός. Ναι, είχα, μα σας είπα ότι υπήρχαν και συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες είχαν βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Α, ήταν ακριβώς για αυτά τα 500 στρέμματα που αφορούσαν. Ναι, αυτά τα 500 στρέμματα για να μπορέσουν. Μην πάει και τη ζητήσει κανένα να την νοικιάσει και ποιος ξέρει τι θα φτιάξει. Ποιος ξέρει αν θα μπει στα υποαξιοποίηση, τι θα γίνει σε αυτή την περιοχή. Και όπως εξηγήσαμε και στον κόσμο, είναι περιοχή όπου έρχονται από δημητικά πουλιά. Κατανοείται. Και ένα τέταρτο στην εισήγηση που ζητούσαμε βέβαια από τους περιφερειακούς συμβούλους να ψηφίσουν ήταν ότι η παρούσα απόφαση, θετική ας πούμε λέγαμε, όπου θα λέγαμε εξ αρχής, του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, καθώς και απόφαση για την προστασία των ελόγων δασικών αλλά και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής Ερημίτη, στο σύνολό του να είναι ως στο σύνολό του, έτσι, στα 2.000 στρέμματα, να είναι ως προστατευόμενο φυσικό σχηματισμός, η οποία δεν θα αλλοιώνει και δεν θα φέρνει καμία μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, στο ιδιωτικό ιδιοκτησιακό, δηλαδή να μην φοβηθούν και οι ιδιώτες για αυτό το θέμα. Έτσι. Απλά τους λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει κάποια μεταβολή. Οπότε και η επισκεψιμότητα του μέρους θα αποδώσει και οικονομικά ωφέλη με έναν τρόπο βιώσιμο. Δηλαδή και για το Δήμο της Κέρκυρας. Που δεν θα υποβαθμιστεί στο μέλλον. Όχι, βέβαια. Όπως γίνεται με όλα μέρη που χτίζονται. Στην αρχή είναι ωραία. Ένα σπίτι σε μια κορυφή είναι ωραία. Και μετά γεμίζουν τα μανιτάρια. Γίνεται τσιμέντο. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην σημερινή μας εκπομπή είχαμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Πρώτον, η Αντινιώτη δεν θα χτιστεί. Έχουμε κάθε διαβεβαίωση ότι οι προσπάθειες θα πέσουν στο κενό που συνεχίζουν να γίνονται. Δεύτερον, στο Καπαρέλι δεν θα γίνει το ικθυοτροφείο, θα το δούμε σε άλλες εκπομπές ακριβώς πώς. Και τρίτον, το ευρύτερο οικοσύστημα της Βορειοανατολικής Κέρκυρας, μετά από την εισήγηση που αγκαλιάστηκε από όλους το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τέθηκε υπό την προστασία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως είδατε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαγκλή, που ήρθατε στη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε για ή την επόμενη, τη μεθεπόμενη εκπομπή το ραντεβού μας. Να μιλήσουμε και τον κύριο από τον αγροτουρισμό. Επιτέλους να βρούμε λίγο όρεξη με αυτά που γίνονται. Και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προωθήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θετικά, εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή. Και την επόμενη Πέμπτη και πάλι μαζί. Ευρύτερη περιοχή της Περίθειας. Βλέπετε ζωντανά αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Βρίσκεται σε εξέλιξη και ειλικρινά υπάρχουν κάποιες απορίες για όσους ανθρώπους μπορούν και καταλαβαίνουν. Βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στις Λούτσες μία φωτιά που ξεκίνησε εκεί κοντά στη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως μάλιστα είχαν επιχειρήσει τότε, εχθές το βράδυ, τα δύο πετσετέλ της Κέρκυρας, παρότι είχε πέσει ήδη ο ήλιος κτλ. Τα πετσετέλ επεχείρησαν. Τώρα, σήμερα το πρωί από τις 6.30 με 7 παρατέταρτο επιχειρούν εναέριες δυνάμεις, επιχειρούν όλη η πυροσβεστική υπηρεσία, επιχειρεί όλη η πυροσβεστική υπηρεσία της Κέρκυρας, δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται από την υπόλοιπη Ελλάδα, εθελοντικές δυνάμεις, αλλά και πολλές εναέριες δυνάμεις. Πώς κατόρθωσε η φωτιά και ξέφυγε, όταν μάλιστα ξέρουμε ότι σε αυτό τον όγκο εκεί αυτά που καίγονται είναι θαμνώδη δασική έκταση. Και μάλιστα κομμάτια που έχουν καεί, έχουν ξανακαεί. Λοιπόν, πώς κατόρθωσε και ξέφυγε αυτή η περίφημη φωτιά μέσα από τόσες δυνάμεις απορίας άξιων. Κύριε Βεργή, συγγνώμη, αλλά σήμερα, το μέτωπο... Σήμερα αυτή τη στιγμή πάντως, κύριε Κύρο, σήμερα το απόγευμα επιχειρούν δύο πετσετέλ, τέσσερα καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Και σήμερα όλο το πρωί, το ξέρουμε από το πρωί, βλέπετε τώρα τη φωτιά, δυστυχώς το λέω και το επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, αλλά πρέπει να ξέρουν οι πολίτες και οι κάτοικοι την αλήθεια. Η φωτιά έχει περάσει κάτω από το δρόμο και κατευθύνεται προς οικισμούς. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Λέω και πάλι, η μεγάλη μου απορία, πώς είναι δυνατόν μία φωτιά ελεγχόμενη, μικρή, η οποία ξεκίνησε από τις Λούτσες,
δίπλα ακριβώς από τη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου. Δεν είχαμε τις εντάσεις του αέρα τις οποίες είχαμε την Τρίτη. Κατάφερε όλη μέρα σήμερα να απασχολεί τις δυνάμεις, να απασχολεί ένα αέρια μέσα και τώρα το βράδυ να βρίσκεται εκτός ελέγχου, να έχει ξεφύγει από το δρόμο και να πηγαίνει προς τα κάτω, που εκεί αν θα συνεχίσει θα συναντήσει και ελαιόδεντρα και κυπαρίσια και θα έχουμε άλλα προβλήματα, διότι υπάρχουν και οικισμοί. Λέω απορώ και λέω ποιος καθοδηγεί, ποιος δίνει εντολές και για ποιο λόγο. Διότι να πω και κάτι άλλο, κύριε Κύρο, στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ο ελληνικός λαός, το να μην γίνεται κάποια δουλειά σωστά, συντονισμένη και να απασχολούνται τα μέσα τα οποία κοστίζουν πανάκριβα, πρέπει να ρωτηθούμε και να δούμε πού πάμε και τι κάνουμε. Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, κύριε Υπέργη. Ναι, δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει εξαπλωθεί. Παρακαλώ τον κύριο Κοντό που είναι δίπλα μου λίγο αριστερότερα να δούμε. Όλο αυτό το μέτωπο που βλέπετε, όπως βλέπετε τώρα, βλέπετε. Είναι και μεγάλο. Μιλάμε ευτυχώς λίγο, έτσι, συνέχισε, μπράβο. Μιλάμε δηλαδή, και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο βλέπουμε εμείς από εδώ, από αυτή την πλευρά, διότι υπάρχει και από την πίσω πλευρά. Βέβαια. Έτσι. Βλέπουμε που καπνίζει ήδη. Γι' αυτό το λόγο, υπάρχουν προχθές και γόντανε η μισή Κέρκυρα, και με το που ήρθε ο υπαρχηγός και αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δεν ξέρω, με λιγότερα μέσα, αεροπορικά μέσα, με λιγότερα μέσα, έγινε το θαύμα και σβηστήκανε τα πάντα.